Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκει ο κύριος Μινάς Ζασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του 8ου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η εκμάθηση χειρισμού διεργασιών, χειρισμού νημάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά την δημιουργία τους, την καταστροφή και τον χειρισμό τους, και τέλος θα ασχοληθούμε με συναρτήσεις όπως είναι η Time, η Fork, η P-Thread Create και άλλες. Μία τεχνική για να αυξηθεί η παραλληλία σε ένα σύστημα είναι η χρήση των νημάτων. Σε αντίθεση με τις διεργασίες, όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νήμα, θα πρέπει να προσδιορίσουμε κάθε φορά τη συνάρτηση που θα εκτελεστεί στη συνάρτηση δημιουργίας νήματος. Ένα νήμα είναι μια ανεξάρτητη ροή εντολών, η οποία μπορεί να χρονοπρογραμματιστεί για εκτέλεση από τον πυρήνα. Οπτικά, αν θέλουμε να δούμε τα νήματα και τις διεργασίες, θα έχουμε την εικόνα που βλέπετε στην οθόνη σας. Δηλαδή, τα νήματα μπορούμε να τα δώσουμε ως συναρτήσεις τις οποίες μέσα στο κύριος πρόγραμμα τις ορίζουμε ότι θα εκτελεστούν ως ξεχωριστά νήματα. Οι μεταβλητές που έχουν οριστεί στο main θα είναι προσβάσιμες και κοινές και στα νήματα. Το κάθε νήμα όμως μπορεί να έχει δικές του τοπικές μεταβλητές. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να υλοποιήσουμε τα νήματα. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το αρκετά δημοφιλές και προτυποποιημένο τρόπο με την βιβλιοθήκη P-Thread, όπως έχουν οριστεί από το IEEE POSIX 1003.1C Standard. Αυτή η υλοποίηση ονομάζεται POSIX Threads ή απλά P-Threads και υποστηρίζεται από πλήθος λειτουργικών συστημάτων. Τα threads, όταν δημιουργούνται, επιβαρύνουν το σύστημα πολύ λιγότερο από ό,τι οι διεργασίες. Είναι λοιπόν αποδοτικότερο να δημιουργούμε threads παρά διεργασίες στην εφαρμογή μας. Η συνάρτηση time της SE δέχεται μία παράμετρο τύπου time κάτω παύλα t και επιστρέφει μία τιμή ίδιου τύπου. Το πρόγραμμα Time μας επιστρέφει τον χρόνο εκτέλεσης μίας ή περισσότερων διεργασιών σε δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση βλάβης, τότε επιστρέφει την τιμή μείον 1. Το πρώτο πρόγραμμα που θα δημιουργήσουμε είναι το πρόγραμμα SE1. Ξεκινάμε ορίζοντας μία συνάρτηση με όνομα Nothing, η οποία θα ορίζει απλά μία μεταβλητή ακέραια, την χ, και θα κάνει την πράξη χ-1. Αυτή η συνάρτηση δεν κάνει τίποτα χρήσιμο, αλλά απλώς υπάρχει για να μας βοηθήσει στη μέτρηση. Μέσα, η main, θα εκτελεί μία φορά τη συνάρτηση time με την κατάλληλη παράμετρο. Αρχικά, θα δώσουμε στην τιμή start την τιμή της time και θα εκτυπώσουμε λοιπόν την αρχική τιμή των δευτερολέπτων. Έπειτα, υπάρχει ένας βρόχος while. Με τη χρήση της fork κάνουμε έλεγχο για το αν πράγματι δημιουργήθηκαν επιτυχώς τα παιδιά. Έπειτα, εάν το PID της διεργασίας είναι ίσο με 0, τότε θα καλείται η συνάρτηση nothing. Προσοχή ότι ο πατέρας θα δημιουργεί όλες τις διεργασίες και όχι η κάθε διεργασία να δημιουργεί άλλη διεργασία. Μόλις δημιουργηθούν οι 100 διεργασίες που επιθυμούμε, μόνο τότε θα εκτελεί ο πατέρας 100 φορές το Wait PID. Θα περιμένει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των θηγατρικών. Στη συνέχεια, καλείται πάλι Time, αυτή τη φορά με τον χρόνο End, και τέλος θα γίνεται η αφαίρεση του End-Start, θα εκτυπώνεται στην οθόνη του χρήστη, όπως εκτυπώνεται και το αποτέλεσμα End-Start via 100, και θα εμφανίζεται έτσι ο μέσος χρόνος δημιουργίας. Εκτελούμε το πρόγραμμά μας. Όπως φαίνεται, ο μέσος χρόνος δημιουργίας
όπως και ο συνολικός χρόνος, είναι 0 σεκόντ. Στη συνέχεια, τροποποιούμε τον κώδικα του προγράμματος που μόλις υλοποιήσαμε. Συγκεκριμένα, θα απομακρύνουμε όλες τις εντολές printf από το πρόγραμμά μας. Επίσης, θα απομακρύνουμε όλες τις κλίσεις της time, καθώς επίσης και τις σχετικές μεταβλητές με την time, δηλαδή start και end. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας για 1000 διεργασίες και όχι για 100. Ακόμα όμως και αν το τρέξουμε για 100 διεργασίες, οι χρόνοι που θα λάβουμε θα είναι ακριβώς οι ίδιοι. Έχουμε λοιπόν 609 σεκόντ για real, 008 σεκόντ για user και για sys 101 σεκόντ. Σε σχέση με το ερώτημα α2, δηλαδή τους χρόνους που προκύπτουν από τη συνάρτηση time, οι χρόνοι που προκύπτουν από το πρόγραμμα time έχουν αρκετά μεγάλη απόκληση, ιδιαίτερα όσον αφορά τους real και τους sys. Μέσα στο πρότυπο POSIX ορίζονται πολλαπλές συναρτήσεις δημιουργίας διεργασιών. Ως τώρα χρησιμοποιήσαμε τη fork. Εκτός από τη fork υπάρχει και η vfork, η οποία όμως έχει μία διαφορετική λειτουργία. Στο εργαστηριακό φυλάδιο μας δίνεται ένας κώδικας, αυτός που βλέπετε στην οθόνη σας. Αν δοκιμάσουμε να τον τρέξουμε, θα δούμε ότι στο τέλος του προγράμματος εμφανίζεται το μήνυμα Segmentation Fault. Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται εξαιτίας της χρήσης της συνάρτησης VFork, η οποία δημιουργεί προβλήματα στη γονική διεργασία. Μπορούμε να τροποποιήσουμε το πρόγραμμά μας, ούτως ώστε να μην δίνει πλέον το μήνυμα Segmentation Fault. Αυτό που θα κάνουμε είναι να προσθέσουμε στο τέλος του προγράμματος το κάτω παύλα exit 0. Αν τρέξουμε τώρα το πρόγραμμά μας, θα δούμε ότι δεν μας εμφανίζει τέτοιο μήνυμα, ούτε κάποιο άλλο μήνυμα λάθους. Ξεκινάμε με τη δημιουργία του πρώτου προγράμματος με threads. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα νήματα pthreads, θα πρέπει να τοποθετήσουμε στα include το pthread.h, το οποίο μας παρέχει τις δηλώσεις των συναρτήσεων που χρησιμοποιούμε. Προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα νήμα, θα πρέπει να ορίσουμε μία συνάρτηση, το όνομα της οποίας θα είναι pointer στη συνάρτηση, ενώ και οι παράμετροι θα είναι pointers. Δηλαδή, η δήλωση θα είναι με αστέρι. Γράφουμε λοιπόν void, αστεράκι, hello world, παρενθέσεις, void, αστεράκι, arg. Μέσα στο σημείο που θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νήμα, εκτελούμε τη συνάρτηση pthreadcreate, στην οποία θα δώσουμε ως δείκτες όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Ειδικότερα, η συνάρτηση pthreadcreate απαιτεί, όπως προαναφέρθηκε, 4 ορίσματα. Το πρώτο είναι η δομή που περιγράφει κάθε νήμα, το δεύτερο είναι τα χαρακτηριστικά του νήματος, το τρίτο είναι η συνάρτηση που θα εκτελέσει το νήμα και το τέταρτο είναι η παράμετρος της συνάρτησης που θα εκτελέσει το νήμα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Η συνάρτηση Hello World θα μας εμφανίζει μήνυμα Hello World from Thread και θα καλείται η pthread exit. Μέσα στην main θα χρησιμοποιείται μία δομή επανάληψης for, η οποία θα επαναλαμβάνεται τόσες φορές όσα νήματα θα έχει δώσει προηγουμένως ο χρήστης μετά από προτροπή. Θα εμφανίζεται ο αριθμός του νήματος και θα καλείται η συνάρτηση pthreadcreate, την οποία αναλύσαμε προηγουμένως. Σημειώστε ότι επειδή δεν ρυθμίζουμε τα χαρακτηριστικά των νημάτων, ούτε δίνουμε παραμέτρους, αντίστοιχα, η δεύτερη και η τέταρτη παράμετρος, αλλά και γενικότερα οι ζυγές παράμετροι της pthreadcreate, θα είναι null. Για να αποθηκεύσουμε το κάθε ID, δηλώσαμε έναν πίνακα με όνομα threads,
τύπου pthread κάτω παύλα tav. Για να κάνουμε compile το πρόγραμμά μας, θα πρέπει αμέσως μετά το GCC να τοποθετήσουμε το παύλα lpthread, ώστε να γίνει σύνδεση με την αντίστοιχη βιβλιοθήκη pthread των ημάτων. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας και όπως βλέπουμε λειτουργεί ορθά. Η επόμενη συνάρτηση χειρισμού νημάτων που θα γνωρίσουμε είναι η pthread join και θα την εφαρμόσουμε στο επόμενο πρόγραμμα. Η συνάρτηση αυτή δέχεται δύο παραμέτρους. Μία τύπου pthread t που ονομάζεται thread και μία void η οποία είναι η αστεράκι στελα... η οποία είναι η αστεράκι αστεράκι value ptr. Η pthread join επιστρέφει μία ακέραια τιμή. Γενικότερα η συνάρτηση περιμένει τον τερματισμό του νήματος που έχει ως παράμετρο. Αν συμβεί αυτός επιτυχώς, επιστρέφει την αντίστοιχη τιμή. Διαφορετικά επιστρέφει μείον 1. Στη συνέχεια θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμα C1, αλλά αυτή τη φορά με νήματα. Ορίζουμε λοιπόν και πάλι τη συνάρτηση nothing, αυτή τη φορά μπροστά από το όνομά της θα έχουμε και ένα αστεράκι. Αυτή ορίζει μια μεταβλητή int, y ίσο με το 0 και κάνει την πράξη y είναι ίσο με y συν 1. Αυτή η συνάρτηση δεν κάνει τίποτα χρήσιμο, αλλά απλώς υπάρχει για να μας βοηθήσει στη μέτρηση. Μετά από την αύξηση του y θα τοποθετήσουμε το pthread exit 0. Μέσα στη main θα εκτελεστεί μία φορά η συνάρτηση time με τις κατάλληλες παραμέτρους. Θα δώσουμε λοιπόν time, παρενθέσεις και start. Αμέσως μετά εκτυπώνεται το μήνυμα, η αρχική τιμή δευτερολέπτων είναι και ο αριθμός των δευτερολέπτων. Στη συνέχεια θα υπάρχει ένας βρόχος while, ο οποίος θα δημιουργεί 1000 νήματα. Τα νήματα δημιουργούνται με τη συνάρτηση pthread create, τα οποία όλα θα εκτελούν την nothing. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί καθώς ο ίδιος πατέρας θα δημιουργήσει και τα 1000 νήματα. Το thread ID το αποθηκεύουμε σε έναν πίνακα threads τύπου pthread κάτω παύλα tav. Μόλις δημιουργηθούν τα 1000 νήματα και μόνον τότε, θα εκτελεί ο πατέρας ένα νέο βρόγχο για 1000 φορές, μέσα στον οποίο θα καλείται η pthread join. Οι παράμετροι που θα περνάνε στην pthread join θα είναι ο πίνακας των threads και το null. Στη συνέχεια καλείται η time με τη μεταβλητή end και αποθηκεύεται ο αριθμός των δευτερολέπτων στη μεταβολή end και αμέσως μετά εκτυπώνεται το μήνυμα τελική τιμή δευτερολέπτων. Ακολουθεί το μήνυμα για το end-start καθώς και ο μέσος χρόνος δημιουργίας, εκτέλεσης και τερματισμού των 1000 διεργασιών. Κάνουμε compile το πρόγραμμά μας με τη χρήση της παραμέτρου παύλα lpthread. Όπως βλέπουμε, ο συνολικός χρόνος καθώς και ο μέσος χρόνος δημιουργίας εκτέλεσης είναι 0 second. Στη συνέχεια, τροποποιούμε το πρόγραμμα σε 4, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει η μέτρηση του χρόνου με το πρόγραμμα time και όχι με την συνάρτηση. Όπως και προηγουμένως λοιπόν, αφαιρούμε όλες τις printf, τις κλίσεις της time, καθώς και τις μεταβλητές start και end που σχετίζονται με την time. Κάνουμε compile το πρόγραμμά μας. Χρησιμοποιούμε για το compile την παράμετρο παύλα lpthread, ακριβώς μετά το GCC. Για να τρέξουμε το πρόγραμμά μας, δίνουμε time και το όνομα του εκτελέσιμου. Βλέπουμε πως ο χρόνος είναι 0,040 second real, 0 second για το user και 0,057 second για το sys.
Σε σχέση λοιπόν με το ερώτημα Α2, οι χρόνοι του προγράμματος Time δεν έχουν τόσο μεγάλη απόκληση. Καθώς ας πούμε το user ταυτίζεται με τον χρόνο που προκύπτει από την συνάρτηση Time. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως είναι πιο γρήγορο να κάνουμε compile και να τρέξουμε το εκτελέσιμο χωρίς το πρόγραμμα Time. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα Time είναι περίπου 4 φορές πιο αργό από το να εκτελέσουμε κατευθείαν το εκτελέσιμο αρχείο. Ας δούμε τώρα πού χρησιμοποιείται η συνάρτηση Flash. Γενικά, χρησιμοποιείται για να αδειάσει ένα buffer πριν κλείσει μερικά πράγματα. Επιστρέφει μία τιμή ακέραια, επιτυχίας ή αποτυχίας και δέχεται μία και μοναδική παράμετρο. Όταν η fFlash παίρνει ως παράμετρο το null, τότε καθαρίζει όλες τις μονάδες εξόδου. Στο πέμπτο πρόγραμμα που θα δημιουργήσουμε νήματα με πέρασμα μίας παραμέτρου. Ξεκινάμε κάνοντας include τις βιβλιοθήκες μας. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε include και το pthread.h. Με τη χρήση της define, ορίζουμε ως τον αριθμό των thread που θα χρησιμοποιήσουμε σε 15. Έπειτα, ορίζουμε μία συνάρτηση, την void print hello, η οποία θα έχει μία παράμετρο j και θα εκτυπώνει με print f το string hello world και τον αριθμό του thread. Έπειτα, θα καλείται η συνάρτηση fflash null, που όπως είπαμε, καθαρίζει όλες τις μονάδες εξόδου. Τέλος, θα καλείται το pthread 6, όπου είναι συνάρτηση τερματισμού των thread. Στο κυρίως πρόγραμμα, δημιουργούμε έναν βρόχο επαναλήψεων, ο οποίος δημιουργεί τόσα thread όσα στο define που ορίσαμε προηγουμένως, δηλαδή 15. Όλα τα thread εκτελούν τη συνάρτηση print hello που κατασκευάσαμε προηγουμένως. Οι παράμετρος που στέλνουμε κάθε φορά είναι ο αριθμός του thread. Δηλαδή, η τιμή της μεταβλητής J του βρόχου for. Αυτό γίνεται να το περάσουμε με τη χρήση της void asterisk J. Εάν η τιμή που περνάμε δεν είναι σωστή, τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα αποτυχίας, error. Κάνουμε compile το πρόγραμμά μας με την παράμετρο lpthread αμέσως μετά από το GCC. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας και βλέπουμε ότι λειτουργεί σωστά. Συνεχίζουμε την επίλυση του εργαστηριακού φυλαδίου με το πρόγραμμα σε 6. Αυτό θα μας βοηθήσει να βρούμε ποιο είναι το μέγιστο όριο νημάτων που επιτρέπεται να δημιουργήσουμε στο σύστημά μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τον κώδικα του C5. Θα απομακρύνουμε ωστόσο όλες τις εντολές που μας είναι άχρηστες, ξεκινώντας από την print hello. Η μόνη εντολή που επιθυμούμε να βρίσκεται εντός της συνάρτησης είναι η void pthread exit, παρενθέσεις, void αστεράκι. Στην main κρατάμε τις δηλώσεις μεταβλητών πλην της δήλωσης του ID και μέσα στη for πια θα έχουμε μόνο την if για τον έλεγχο του λάθους. Προσοχή, γιατί η pthread create ως τέταρτη παράμετρο πρέπει να δέχεται null. Στην if πλέον εκτυπώνουμε no more threads, thread count και τον αριθμό των thread που έχουν μετρηθεί. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας με τη χρήση της παραμέτρου lpthread μετά το GCC. Όπως βλέπουμε, το πρόγραμμα λειτουργεί σωστά. Γενικά, η εντολή sysctl kernthreads maxthreads per proc δίνει τον αριθμό των νημάτων αναδιεργασία, εδώ 1500. Ο συνολικός αριθμός νημάτων που μπορεί να ανταπεξέλθει το σύστημά μας είναι 13.572 και τον βρίσκουμε με την εντολή sysctl kern.maxproc. Για να αλλάξουμε τον μέγιστο αριθμό νημάτων αναδιεργασία, θα γράψουμε echo, τον αριθμό που επιθυμούμε, βελάκι και την εντολή που προαναφέρθηκε. Στο επόμενο παράδειγμα, θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργεί έναν αριθμό νημάτων.
Το κάθε νήμα εκτυπώνει μία διαφορετική γραμμή ενός πίνακα κοινού. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν το πρόγραμμα C7, το οποίο χρησιμοποιεί κώδικα του C5. Στον κώδικα του C5, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αλλάζοντας τον αριθμό των νημάτων από 15 σε 8. Έπειτα θα τροποποιήσουμε τη συνάρτηση print hello. Συγκεκριμένα θα αλλάξουμε την εντολή printf. Πλέον θα εκτυπώνει thread επί της 100 d άνω κάτω τελεία επί της 100 s. Οι παράμετροι που θα τυπώνει θα είναι το thread id και το message thread id. Το thread id είναι ο αριθμός του thread και το message είναι ένας πίνακας που έχει οριστεί στο κυρίως πρόγραμμα. Προχωράμε στο κυρίως πρόγραμμα και βλέπουμε ότι στην αρχή κιόλας ορίζονται οι θέσεις του message. Δίνεται λοιπόν για κάθε θέση το αντίστοιχο μήνυμα. Πρέπει όμως κάπου να ορίσουμε τον πίνακα message. Θα τον ορίσουμε πάνω από τη συνάρτηση print hello, γράφοντας car, αστεράκι, message, παρενθέσεις, num threads. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως μέσα στο βρόγχο του κυρίως προγράμματος, που δημιουργούνται τα threads από 0 έως num threads, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την εντολή malloc size of. Αυτό το κάνουμε γιατί αν στέλναμε κατευθείαν τη μεταβλητή σε κάθε thread, τότε θα στέλναμε τη διεύθυνση μνήμησης μεταβλητής, η οποία έχει δεδομένα που τροποποιούνται συνέχεια μέσα στο βρόγχο. Κατασκευάζουμε λοιπόν μία μεταβλητή για κάθε νήμα, η οποία δεν αλλάζει καθώς αλλάζει ο δείκτης του βρόγχου. Κάνουμε compile το πρόγραμμά μας με τη χρήση της παραμέτρου lpthread. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας. Για να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία του προγράμματός μας, θα πρέπει να εκτυπώνονται όλα τα μηνύματα του πίνακα. Ωστόσο, είναι πολύ λογικό να μην είναι σωστά αριθμημένα τα thread, καθώς δεν θα εκτελούνται με τη σειρά. Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουμε να στείλουμε πολλαπλά δεδομένα στα νήματα και όχι μόνο μία κέρια τιμή. Για να γίνει αυτό, δημιουργούμε ένα struct στο οποίο τοποθετούμε όλα τα δεδομένα μας και εμείς στέλνουμε τη διεύθυνση του struct στο νήμα. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε και στο παράδειγμα C8, το οποίο βασίζεται στον κώδικα του C7 που υλοποιήθηκε αμέσως πριν. Ορίζουμε λοιπόν ως global μία δομή struct, στην οποία τοποθετούμε τρεις παραμέτρους. Την δομή μας την ονομάζουμε thread data και οι παράμετροι είναι αριθμός του νήματος, thread id, μία κέρια τιμή sum και ένα μήνυμα message. Συσχετίζουμε αυτή τη δομή με μία μεταβλητή, η οποία θα είναι ξεχωριστή για κάθε νήμα. Ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να ορίσουμε έναν πίνακα. Εμείς ορίζουμε ως struct thread data τον πίνακα myArray που είναι μεγέθος num threads, δηλαδή όσο ο αριθμός των νημάτων. Εδώ 8. Το επόμενο βήμα είναι να τροποποιήσουμε την δήλωση της συνάρτησης print hello, ώστε να δέχεται όρισμα το void αστερίσκος j. Θα πρέπει να δηλωθεί λοιπόν μέσα στη συνάρτηση αυτή η μεταβλητή, η μεταβλητή myData, ίση με j. Στη συνέχεια έχουμε μία printf, η οποία printf εκτυπώνει με τη χρήση του struct το thread id, το message και το sum. Τώρα, στο κυρίως πρόγραμμα, πριν από κάθε pthread, create, θα πρέπει να τοποθετούμε τις γραμμές που γράφουν τα δεδομένα στο struct. Οι γραμμές είναι οι ακόλουθες. myArray, j, τελεία, thread id, ίσο με j, myArray, j, τελεία, sum, ίσο με sum, και myArray, message, ίσο με message. Επίσης, αυξάνουμε το sum συν j κατά 1. Η κλίση της δημιουργίας νημάτων θα έχει και μια τέταρτη παράμετρο που αντιστοιχεί στο struct που θέλουμε να στείλουμε και είναι το και myArray j. Ας δούμε τώρα λίγο παραπάνω δύο συναρτήσεις. Η pthread create δέχεται ως δεύτερη παράμετρο την const pthread attrt αστεράκι attr, η οποία χρησιμοποιείται για την δήλωση χαρακτηριστικών του νήματος και δέχεται διάφορες τιμές, όπως για παράδειγμα την null. Όσον αφορά τη συνάρτηση pthread attr init, αρχικοποιεί τη δομή attr. Δέχεται ακριβώς μία παράμετρο, η οποία είναι της μορφής pthread attrt
αστεράκι ATTR, η οποία δεν είναι διαφανής και δεν έχει καμία πρόσβαση εκτός από την λειτουργία των pthreads. Τρέχουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, πάντα με την παράμετρο παύλα L pthread. Βλέπουμε ότι λειτουργεί σωστά. Πρέπει να σημειωθεί πως σε αυτή την περίπτωση δεν θα εμφανίζεται πάντα ολόκληρος ο πίνακας message. Κάθε φορά θα εμφανίζεται διαφορετικός αριθμός νημάτων. Άρα και διαφορετικός αριθμός μηνυμάτων. Προχωράμε στην επίλυση του ένατου προγράμματος. Ξεκινάμε κάνοντας include το header file των μαθηματικών σχέσεων math.h, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Επίσης, κάνουμε include όλα τα υπόλοιπα header file που θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτά είναι τα stdio, stdlib και pthread. Ορίζουμε στο define τον αριθμό των threads σε 4. Επίσης, ορίζουμε ένα struct. Αυτό περιλαμβάνει το pthread t thread id και το double result. Έπειτα, ορίζουμε μια διαδικασία που θα εκτελούν τα threads ως compute thread με void αστεράκι compute thread παρενθέσεις void αστεράκι j. Η διαδικασία εκτυπώνει ένα μήνυμα ότι ξεκινάει το νήμα με αριθμό χ και στη συνέχεια εκτελεί έναν βρόγχο από 0 έως 10 στην 7η με την πράξη result είναι ίσο με result sin sin j επί tan j. Το j είναι ο μετρητής της for. Όταν υπολογιστεί ο αριθμός result, το νήμα εκτυπώνει μήνυμα thread with id finished και result. Για την εκτύπωση του thread id χρησιμοποιείται η συνάρτηση pthread self. Τώρα, όσον αφορά την κυρίως συνάρτηση, main. Ορίζουμε για κάθε thread το τύπο pthread-t σε μορφή πίνακα, όπως έγινε και σε προηγούμενη άσκηση. Ορίζουμε μία παράμετρο ATTR τύπου pthread-ATTR-t και αρχικοποιούμε το ATTR με τη χρήση της συνάρτησης pthread-ATTR-init. Ορίζουμε επίσης το ATTR να είναι joinable με τη χρήση της συνάρτησης pthread ATTR set detached state, δηλαδή να είναι σε κατάσταση pthread create joinable. Στη συνέχεια δημιουργούμε ένα βρόγχο επανάληψης for από 0 έως num threads. Αυτός θα εκτυπώνει το μήνυμα creating thread με τον αριθμό του thread και θα δημιουργεί το νήμα με παράμετρο void j και χαρακτηριστικό ATTR. Επίσης, υπάρχει έλεγχος για το εάν το νήμα δημιουργήθηκε ή όχι. Σε περίπτωση αποτυχίας, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα. Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω for, τότε δεν χρειάζεται πια το attribute. Για αυτό το λόγο, το απομακρύνουμε με τη χρήση της συνάρτησης pthread ATTR destroy. Ακολουθεί ένας βρόγχος επανάληψης for. Πάλι από 0 έως num threads. Αυτός κάνει κλίση της συνάρτησης pthread join με πρώτη παράμετρο το pthread t του κάθε thread και δεύτερη παράμετρο το status. Στο status τοποθετείται η τιμή που επιστρέφει το κάθε νήμα όταν τερματίζει. Ελέγχεται πάντα αν εκτελέστηκε κάθε φορά με επιτυχία το pthread join με τη χρήση μιας δομής if. Εάν δεν εκτελεστεί σωστά, τότε εκτυπώνεται κατάλληλο μήνυμα. Τέλος, στη main εκτυπώνεται. Μετά από κάθε join, το thread που έχει κάνει join και η τιμή που αυτό επιστρέφει. Κάνουμε compile το πρόγραμμά μας.
Θα χρειαστούμε, όπως πάντα, τη μεταβλητή LPThread, καθώς επίσης την μεταβλητή LM, η οποία είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να εκτελεστούν τα SYN και COS, δηλαδή οι μαθηματικές πράξεις. Βλέπουμε ότι βγάζει κάποια warning στο πρόγραμμά μας, αλλά τρέχει ορθά. Πολλές φορές είναι επιθυμητό να καταστρέφεται ένα νήμα, ιδιαίτερα αν για κάποιο λόγο καθυστερεί να ολοκληρώσει το έργο του, ενώ θα έπρεπε να το έχει ήδη ολοκληρώσει. Η συνάρτηση που χρησιμοποιείται για την ακύρωσή του είναι η pthread-cancel. Αυτή έχει ακριβώς ένα όρισμα, το thread, το οποίο αντιστοιχεί στο thread που θα ακυρωθεί. Η συνάρτηση που χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί αν εκτελείται ακόμα ένα νήμα είναι η συνάρτηση pthread-kill με παράμετρο 0. Τελειώνοντας το εργαστηριακό φυλάδιο, θα υλοποιήσουμε το τελευταίο πρόγραμμα, το 10ο, το οποίο δημιουργεί δύο νήματα. Το κάθε νήμα εκτελεί μία διαφορετική συνάρτηση. Το πρώτο νήμα, με όνομα Sleeper, εμφανίζει ένα μήνυμα ότι ενεργοποιήθηκε. Sleeper activated. Ζητάει από το χρήστη μία τιμή και θα κάνει sleep για όσα δευτερόλεπτα έχει δώσει ο χρήστης. Στη συνέχεια, κάνει pthread exit. Το δεύτερο νήμα, με όνομα watchdog, εκτελείται με παράμετρο το thread ID του προηγούμενου νήματος και εκτυπώνει ένα μήνυμα ότι ενεργοποιήθηκε. Μετά από sleep 10, ελέγχει με τη συνάρτηση pthread kill αν το προηγούμενο νήμα έχει ολοκληρωθεί ή όχι. Αν έχει ολοκληρωθεί, κάνει κλίση της pthread exit και ολοκληρώνεται. Διαφορετικά, θα εκτυπώνει ένα κατάλληλο μήνυμα και θα κάνει pthread cancel καταστρέφοντας το προηγούμενο νήμα. Το κυρίως πρόγραμμα εκτελεί αμέσως μετά τη δημιουργία των νημάτων pthread join και για τα δύο, προκειμένου να μην ολοκληρωθεί η εκτέλεση. Επιπλέον, και για τα δύο ελέγχεται για το αν έχουν δημιουργηθεί. Σε περίπτωση που δεν έχουν δημιουργηθεί τα νήματα, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα. Κάνουμε compile το πρόγραμμά μας και πάλι με την παράμετρο παύλα lpthread. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας και βλέπουμε ότι λειτουργεί σωστά. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η επίλυση του 8ου εργαστηριακού φυλαδίου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε!